Καλημερίσω τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί ανοίγουν τα εμπορικά κέντρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Αυτιά, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλά είστε, καλά, να είστε είμαι. Καλά. Έχουμε αγωνία σήμερα να πάνε όλα καλά στις παραλίες, να υπάρξει θα πάτε, τάξη. Θα πάτε βολτίτσα στην παραλία? Θα κάνουμε όπως κάνουμε πάντα με τον κύριο Παθανάση. Τι ώρα? Σε κάθε κλάδο που ανοίγουμε, ναι, έχουμε κάνει επιτόπια επίσκεψη για να ξέρουμε ακριβώς και να έχουμε ιδία άποψη και το πώς στηρίζουν τα μέτρα. Και τα λοιπά. Δεν θα αναβω τώρα, ή δεν θα λοιπόν, γίνει σοου. Πάμε σιγά σιγά. Σας ειρωνεύτηκε χθες ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, για το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων. Παραβλέπουμε το πολιτικό σκέλος. Τι είπαν, επειδή είχα πάρα πολλή δουλειά, δεν έχω δει τι είπε. Αφήστε το καλύτερα. Πάμε κατευθείαν πώς θα ανοίξουν. Ενδιαφέρον συγνώμη, έχει. Δεν έτυχε να το δω έτσι. Ναι, ενδιαφέρον έχει ποιο? Ότι θα ανοίξουν τα εμπορικά κέντρα. Πέστε μου, είστε έτοιμοι με ποιες συνθήκες και πώς? Ελάτε. Κοιτάξτε, το γεγονός είναι ότι η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, ναι, χθες την συνεδρίαση που είχε αυτή με όλα τα μέλη της Επιτροπής, ενημέρωσαν εκείνη την ώρα λίγο πριν βγω στην ΕΡΤ, ότι αποφάσισαν να ανοίξουν τα μόλ και τα εμπορικά κέντρα τη Δευτέρα. Εμείς γενικά ως κυβέρνηση έχουμε πει ότι ακολουθούμε τις αποφάσεις της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, αλλά εμείς δεν έχουμε λόγο να κλείσουμε τα καταστήματα. Τα καταστήματα τα κλείνουμε μόνο για υγειονομικούς λόγους. Αλλιώς η δική μας επιθυμία είναι όλα τα καταστήματα να είναι ανοιχτά. Θα υπάρχουν φυσικά όρια ασφαλείας. Θα βγουν αυτοί οι όροι τις επόμενες ώρες και γραπτός και με την εγκύκλιο και με την κοινή υπουργική απόφαση, έτσι ώστε να είναι όλους γνωστοί. Θα τηρούνται υγειονομικές, δηλαδή μέτρα υγειονομικής ασφάλειας. Θα είναι ένας πελάτης ανά 20 τετραγωνικά μέτρα. Θα είναι σύσταση για χρήση μάσκα στους κοινοχρήστους χώρους των εμπορικών κέντρων και των μόλ. Αλλά, και θέλω εδώ να το τονίσω, αυτό είναι μια σημαντική διαφορά, ναι, υποχρεωτική χρήση μάσκας και για τους πελάτες μέσα στα καταστήματα. Ο λόγος είναι, το λέω για να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι κάποιο είδους μαρτύριο που θέλουμε να υποβάλουμε τον κόσμο, αλλά μέσα στα εμπορικά κέντρα τα καταστήματα έχουν κατά κανόνα, υποχρεωτικά για τεχνικούς λόγους, ανακυκλούμενο κλιματισμό. Σωστό. Οπότε για να αποκλείσουμε και την παραμικρή πιθανότητα, την ελάχιστη πιθανότητα να υπάρξει διασπορά του ιού, εκεί θα είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας. Έτσι ώστε να μπορεί και ο πελάτης και ο εργαζόμενος και ο επιχειρηματίας να αισθάνονται πλήρως ασφαλείς ότι δεν θα έχουν κανένα κίνδυνο. Προχωράμε λοιπόν. Εφαρμόζεται ικανοποιητικά και αν θέλετε πάμε και με τους υπόλοιπους. Αυτό που είχατε σχεδιάσει, κύριε Γεωργιάδη, είναι ευθυγραμμισμένο με τροχιά σιδηροδρομική, δηλαδή δεν έχει παρεκκλίνει καθόλου? Βρήκατε κάπου να μπάζει το όλο θέμα? Χρειάζεται κάποια άλλη υποστήριξη όλο αυτό το άνοιγμα το αργό μεν, αλλά με προοπτική όπως τη θέλατε? Κοιτάξτε, είστε ικανοποιημένοι? Να αναγνωρίσουμε και αν θυμάστε, να ξεκίνησε αυτή η κρίση και είχαμε αρχίσει να κλείνουμε τα καταστήματα. Από 13 Μαρτίου ξεκίνησαν τα πρώτα μέτρα κλεισίματος του λιανικού εμπορίου. Ναι. Αν θυμάστε, με ρωτάγα το λοιπόν θα κρατήσει. Και εγώ έλεγα πάντα στην εντεύξεις μου, δουλεύουμε στο καλό σενάριο, όπου μέσα στο μήνα Μάιο η οικονομία θα αρχίσει να ανοίγει, θα πηγαίνουμε ξανά σε άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας. Όπως βλέπετε, αυτό ακριβώς το σενάριο στο οποίο είχαμε επενδύσει όταν ξεκινάγαμε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια, αυτό το σενάριο είναι που υλοποιείται τώρα. Δηλαδή, είμαστε ακριβώς μέσα στο ευνοϊκό σενάριο που είχαμε θέσει στην έναρξη αυτής της κρίσης. Και αυτό, κύριε Αυτιά, είναι μια εθνική επιτυχία. Δεν είναι μια κυβερνητική επιτυχία. Δεν είναι εθνική επιτυχία μόνο γιατί βλέπετε το αναγνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη και υπάρχουν αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, συνεντεύξεις. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση του Κρούγκμαν. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα ανοίξει τον κορονοϊό. Ο οικονομολόγος. Ναι, φάνηκε έκπληκτος από το πόσο καλά τα καταφέραμε εμείς οι Έλληνες σε αυτή την παγκόσμια κρίση. Έχει πέσει έξω πολλές φορές αυτός. Και καταστροφολόγος είναι. Καταστροφολόγος αυτός είναι απίθανος τύπος. Ο Κρούγκμαν ήταν από αυτούς που είχε θεοποιηθεί την περίοδο της κρίσεως, κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ήταν από αυτούς που έλεγε να βγούμε από το ευρώ, ήταν κατά των μνημονίων κτλ. Η ουσία είναι πως αυτός άνθρωπος είχε αμφισβητήσει τις ικανότητες Ελλάδας και τότε να τα καταφέρει. Είχε πει μάλιστα κανένα λάθος και τα τελικά Ελλάδα κατάφερε τώρα να μείνει στο ευρώ. Έτσι. Πάλι και τώρα αναγνωρίζει λοιπόν ότι εμείς οι Έλληνες πετύχαμε κάτι πάρα πολύ λοιπόν σπουδαίο. Πάμε στα δικά μας, το όμως, πάμε γρήγορα τώρα. Όμως να τονίσω κάτι. Όπως είπα πριν για τα εμπορικά κέντρα, θα ναι, πάμε σε μια παραλία να δούμε τι τηρούνται οι αποστάσεις κτλ. Ο ιός δεν έχει τελειώσει. Προσέξτε. Άρα δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα και τις συμβουλές των ειδικών κατά κεραία, ακριβώς για να συνεχίσουμε αυτή την καλή πορεία και να έρθει μια μέρα θα μας πούνε πάμε, ο ιός έφυγε. Πάμε. Κάποιοι μπήκαν να πάρουν το δάνειο του προηγούμενου διαστήματος. Εννοείται της επιστρατείας προκαταβολής ή το ΤΕΠΙΧ. Το ΤΕΠΙΧ.
Αυτοί που μπήκαν, μπράβο, σε αυτό το δάνειο θα μπουν και μπορούν να μπουν και στο δεύτερο, αν έχουν επιχειρηματική Βεβαίως. Δραστηριότητα. Δεν έχουμε αποκλείσει την δυνατότητα να κάνεις χρήση και των δύο εργαλείων. Ήδη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι. αν θέλετε να ανοίξετε το κινητό μου να σας πω ακριβώς κατά νούμερα, γιατί δεν τα θυμάμαι ακριβώς, αλλά επειδή μου τα στέλνουν κάθε βράδυ, έχει σημασία να σας το πω. Πόσοι μπήκαν. Για να ξέρετε, όχι, να ξέρετε πόσα χρήματα έχουν εκταμιευθεί. Αυτό έχει τη σημασία του για να καταλάβουμε λίγο πέραν τώρα των ετοιμάτων πώς προχωράει όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας το πω αμέσως. Μέχρι χθες το βράδυ, ναι. μέχρι χθες το βράδυ είχαν, το πρόγραμμα, όπως ξέρετε, του ΤΕΠΗΧ 2 είχε προϋπολογισμό 1,3 δισεκατομμύρια. Χθες λοιπόν είχαν δοθεί, όχι είχαν αιτηθεί, είχαν δοθεί σε επιχειρήσεις 312.354.000. Άρα ήδη πηγαίνουμε σε ένα περίπου 30% του προγράμματος, το οποίο έχει εκταμιευτεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Αυτό θα ξανανοίξει πάλι. Αυτό το πρώτο θα ξανανοίξει πάλι. Το ΤΕΠΗΧ 2 έχουμε ανακοινώσει με δελτίο τύπου τη μέρα που κλείσαμε την πλατφόρμα λόγω υπερβολικού φόρτου, ότι στις 20 Μαΐου η πλατφόρμα θα είναι πάλι ανοιχτή. Μάλιστα. Θέλω να τονίσω ότι δεν τίθεται ζήτημα προτεραιότητας των πρώτων Αλλά... που ήταν έτσι μεταξύ των επόμενων. Είναι ένας λογαριασμός. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή γίνονται οι διαδικασίες οι γραφειοκρατικές για τη μεταφορά επιπλέον πόρων προς την Αναπτυξιακή Τράπεζα για το ΤΕΠΗΧ 2, έτσι ώστε, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και για αυτό το πρόγραμμα τελικά, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός από 1,3 δισεκατομμύρια και να φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια. Να ρωτήσω γίνεται, κάτι όμως. Το κάνουμε, γίνεται. Να ρωτήσω όπως κάτι. Μειώσαμε πάρα πολύ και τα δικαιολογητικά. Χθες εκδώσαμε δελτίο τύπου. Ναι. Το έχω ανεβάσει και στο δικό μου Twitter για όσους είναι followers, επειδή είναι κάποιος και γνωστός λογαριασμός μου. Έχουμε βγάλει δελτίο τύπου με όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία έχουμε καταργήσει από την έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα. Πάνω από τα μισά δικαιολογητικά καταργήθηκαν από αυτά που ζητούσαν στην αρχή οι τράπεζες. Και επίσης, γιατί εμείς ακούμε την κοινωνία, κύριε Αυτιά, έτσι. Θα σας το πω τώρα. Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, ακούμε την κοινωνία. Θα σας το πω τώρα. Το σημαντικό. Ακούστε. Έχουμε ανακοινώσει ποια είναι τα κριτήρια. Μια επιχείρηση να είναι επιλέξιμη ή να μην είναι Μπορώ επιλέξιμη. Μπορούν να τα βρουν δείτε, όταν μπουν στο site. Όπως θα δείτε, πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι η επιχείρησή τους είναι αποκλεισμένη από το εγκυοδοτικό, ναι. Γιατί έχουν κάποιο είδους προβλήματα οικονομικά, Μάλιστα. θα διαπιστώσουν διαβάζοντας τα κριτήρια που έχουμε θέσει, ότι αυτό δεν ισχύει. Μπορεί και μια επιχείρηση που έχει οικονομικά προβλήματα, αρκεί να πληρεί έστω ένα από όλα τα κριτήρια, δηλαδή να έχει ένα χρόνο κέρδη κτλ., να μπορεί να μπει και να είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα Σαφής. Το δανειοδοτικό. Τώρα. Που ξεκινάει μετά τις 26 Μαΐου. Μας ακούει ο Νίκος Κασμερλής από τη ΣΑΜΟ, τουριστικός παράγοντας. Καλημέρα Δημήτρης. Κύριε Κασμερλή, καλά είστε. Δημήτρης, καλημέρα κύριε Αυτιά. Δημήτρης, ναι, συγγνώμη. Ναι. Δημήτρη, καλή σου μέρα. Ακούει ΣΑΜΟΣ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, παραμεθόριος περιοχή, αλλά γενναία κύριε Γεωργιάδη. Δεν μου λέτε κύριε Γεωργιάδη. Γιατί έχω παράπονα. Έβγαλε και ένα άξιο τέκνο τον Γιώργο Αυτιά. Να σου πω κάτι. Όπου κι αν βρεθώ, όπου κι αν πάω, αν δεν πω 10 φορές τη μέρα τη λέξη ΣΑΜΟΣ, δεν μπορώ, κάτι θα πάθω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όποιος δεν έχει επισκεφτεί τη ΣΑΜΟ να δει εκεί πέρα και το κοινοβούλιο που είχε ανεξάρτητος πολιτεία της ΣΑΜΟ, το οποίο αριστούργημα, Άστο τώρα. Είναι, η ιστορία της ΣΑΜΟ είναι πολύ Άστο. Μεγάλη και μπράβο για τον Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Μου κάνουν παράπονα για την επιστρεπτέα προκαταβολή και μου κάνουν παράπονα για το ΤΕΠΗΧ 1. Οι τράπεζες, λέει, ζητάνε μέχρι και φιέλαιο από τον παπά, πότε έκανες, για να σου δώσουν λεφτά, όταν το 80% το καλύπτει το κράτος. Μήπως πρέπει ο Άδωνος Γεωργιάδης να αρχίσει να σηκώνει τηλέφωνα και να λέει όχι. Μπαρμπαδές, διαβάστατε. Το ΤΕΠΗΧ 2. Ελάτε, εξηγήστε το σήμερα. Ελάτε. Το ΤΕΠΗΧ 2 ναι. δεν είναι το 80% εγγυημένο από το κράτος. Είναι δύο διαφορετικά προγράμματα. Έτσι. Το ΤΕΠΗΧ 2 είναι το πρόγραμμα εκείνο στο οποίο εμείς, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, πληρώνει στον επιχειρηματία. Σε όλα τα επιτόκια. Όπως το δάνειο αυτό καθ' αυτό είναι μια σχέση τραπεζική μεταξύ της τραπέζης και του πελάτου. Άρα το ρίσκο το έχει η τράπεζα εξ ολοκλήρου. Άρα η εγγύηση και η εξασφαλίση που ζητάει η τράπεζα είναι συνήθις τραπεζικής εξασφαλίσης. Αυτό είναι το δεύτερο. Στο πρώτο γιατί ζητάει το όταν εσείς το 80% το καλύπτετε. Αν μου επιτρέπετε είναι άτοκο. Απλώς το 40%. Ακριβώς. Είναι άτοκο γιατί εμείς πληρώνουμε τους στόχους. Όμως το πρόγραμμα με το 80% εγγύηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θα ξεκινήσει, σας είπα, μετά τις 26 Μαΐου. Μάλιστα. Εκεί, πράγματι, να το ξέρει ο κόσμος, επειδή εμείς εγγυόμαστε το 80%, οι εξασφαλίσεις που θα ζητούν οι τράπεζες θα είναι πολύ πολύ λιγότερες. Διότι δεν θα ζητάνε μόνο για το 20%, μπορεί να ζητάνε για λίγο παραπάνω από το ποσό, αλλά δεν θα ζητάνε για το 100% όπως τώρα για το ΤΕΠΗΧ. Μετά στο ΤΕΠΗΧ 2, όταν ζητάς 100.000, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει για 100.000.
στο επόμενο πρόγραμμα, όταν θα ζητάς 100.000, θα πρέπει να έχεις εξασφαλίσει 30-35.000. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, να ακούσουμε τον κύριο Κασμερλή από τη Σάμο. Κύριε Κασμερλή, εδώ είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Εσείς ως επιχειρηματίας, τι θέλετε από το κράτος τώρα για να πάρετε μπρος, γιατί δεν πετάει τίποτα, δεν κολυμπάει τίποτα, δεν έρχεται κανείς. Περιμέναμε 1η Ιουνίου να έρθουν 1.000 Φιλανδοί, δεν πετάει κανένας στο νησί. Τι ζητάτε από τον κύριο, ή μάλλον τι θα θέλατε, ελάτε. Εμείς σε πρώτη φάση θέλαμε να δουλέψουμε, να είμαστε ειλικρινείς. Σωστό. Θα θέλαμε να μπουν επιτέλους καθαρές γραμμές, να ξέρουμε τι γίνεται, να ξέρουμε επιτέλους πώς θα είναι οι διακοπές φέτος. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα μας, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πότε ξεκινάει η σεζόν στην Ελλάδα, με ποιο τρόπο, τι συμφωνίες έχουν γίνει. Είμαστε 15-16 Μαΐου, κύριε Θεία, και ακόμα αυτά τα θέματα δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Εμείς έχουμε μια σεζόν, όπως ξέρετε, στη Σάμο, 5,5 με 6 μήνες. Γιατί χάσαμε τον ένα μήνα. Και περνάει ο καιρός, μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα που έρχεται, λέμε στο τουρισμό, εμείς δεν ξανάρχεται. Και ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Σωστό. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα μας. Εμείς δεν θέλουμε νησιών τα λοιπά. Να δουλέψουμε, θέλουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Και το πρόβλημα όλων των τουριστικών επιχειρηματιών, είμαι σίγουρος. Όπως το λέτε είναι. Ορισμένα πράγματα στον επιχειρηματικό. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Έχει απόλυτο δίκιο. Όμως δυστυχώς το ξεκαθάρισμα του τουρισμού δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση. Όπως θυμάστε, μέχρι από 2 εβδομάδες οι δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων ήταν πολύ αρνητικές για την φετινή τουριστική περίοδο. Και με πολύ μεγάλη πίεση από την ελληνική κυβέρνηση που πρωτοστάτησε σε αυτό, επιτέλους η Κομισιόν αυτήν την εβδομάδα έβγαλε για πρώτη φορά έναν οδικό χάρτη για το πώς θα γίνει φέτος ο τουρισμός και είπε για πρώτη φορά επίσημα ότι τελικά φέτος θα υπάρξει τουρισμός. Μέχρι από 2 εβδομάδες λέγανε μπορεί και να μην υπάρξει καθόλου τουριστική περίοδος φέτος. Τώρα είμαστε ακριβώς στο σημείο που και η κυβέρνηση αλλά και οι ευρωπαϊκές αρχές και τα κράτη μεταξύ μας συζητάμε για το πώς θα συμφωνήσουμε τα πρωτόκολλα του φετινού τουρισμού. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητέ, δεν μπορώ εγώ ή ο κ. Χάρης ή ο Πρωθυπουργός μόνοι μας να βγούμε να πάρουμε ανακοινώσεις που τελικά δεν θα αφορούν κανέναν άλλον και κυρίως δεν θα αφορούν τους πελάτες μας. Σαφής. Πρέπει λοιπόν αυτό να έχει ένα χρονοδιάγραμμα. Σας λέω όμως ότι μόλις οριστικοποιηθούν αυτά μεταξύ ημών και ημών, μεταξύ των Ευρωπαίων δηλαδή εταίρων και των Ευρωπαϊκών Αρχών, εμείς ως ελληνική κυβέρνηση θα είμαστε πανέτοιμοι με το δικό μας εσωτερικό σχέδιο και θα δώσουμε σύντομα τον πλήρη οδικό χάρτη στον τουρισμό, γιατί αυτό που είπατε είναι αληθές, πρέπει να ξέρετε πώς ακριβώς θα δουλέψετε. Και θα σας πω και κάτι. Και κρατήστε το βίντεο. Ασφαλώς η φετινή τουριστική περίοδος θα είναι μικρότερη, διότι έχουμε χάσει την έναρξή της λόγω του κορονοϊού. Και ασφαλώς η συνολική κίνηση θα είναι μικρότερη, διότι ακριβώς λόγω της μικρότερης περίοδου και όσων έχουν επακολουθήσει, θα έχουμε πολλά προβλήματα και σε αεροπορικές συνδέσεις κλπ. Όμως, με την θετική δημοσιότητα που έχει λάβει η Ελλάδα λόγω κορονοϊού, λόγω της επιτυχούς αντιμετωπίσεως του κορονοϊού, προσωπικά είμαι εξαιρετικά αισιόδοξο ότι θα το δούμε στο τέλος. Σαφής. Θα πάμε τώρα, πολύ καλύτερα. Υπουργέ. Και η Σάμος δεν έχει κανένα κρούσμα, έτσι. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Έχει. Η Σάμος δεν έχει κανένα και κρούσμα κορονοϊού, τίποτα. Βέβαια. Είμαστε ασφαλείς, ελάτε. Έτσι. Ετωλοκαρνανία, Φωκίδα και ποια άλλη περιοχή, ρε παιδιά. Καρπενήσι. Και Καρπενήσι και Σάμος, κανένα κρούσμα. Τέλος η έκπτωση για εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων και μειωμένα ενίκεια. Τελειώνει. Δηλαδή, από Ιούνιο και μετά σταματάει η μείωση του ενοικίου στο 60%. Κύριε Υπουργέ. Πάμε λίγο εδώ, γιατί εδώ υπάρχει μια μεγάλη πίεση. Ελάτε. Όλα αυτά τα μέτρα, τα έκτακτα οικονομικά που λάβαμε, ναι, ήταν μέτρα που ελήφθησαν λόγω της καραντίνας και του παγώματος οικονομικής δραστηριότητας. Κανένας ποτέ δεν είπε ότι για πάντα στην Ελλάδα θα ισχύουν αυτά τα μέτρα. Διότι πρώτα απ' όλα δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Σωστό. Αλλά ορισμένα από αυτά δεν είναι και σωστό να παρεμβαίνει βία στην αγορά. Μάνο. Τι είπαμε, όσοι μένουν κλειστοί με κρατική εντολή. Γιατί υπάρχουν ακόμα κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων που είναι κλειστές με κρατική εντολή. Αυτές θα συνεχίσουν να έχουν τη μείωση του ενοικίου. Όσοι ανοίγουν και έχουν εμπορική δραστηριότητα, δεν θα έχουν τη μείωση πλέον του ενοικίου. Άλλωστε, ο λόγος που φτιάχνουμε όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που λέγαμε προηγουμένως και δίνουμε την πρόσβαση σε φτηνή και γρήγορη χρηματοδότηση είναι για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδά σου των πρώτων μηνών λειτουργία με εσόδου ισορροπή η αγορά. Γιατί από την άλλη, θέλω να πω και το εξής και αναφέρομαι στην πίεση ιδιαίτερα για τη μείωση του ενοικίου μέχρι τέλος του χρόνου. Αν παρέμβει το κράτος νομοθετικά σε μια σχέση μεταξύ ενός ιδιοκτήτου και ενοικιαστού, σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε κύριε Αυγά τα προβλήματα που θα προέκυπταν στην αγορά ακινήτων. Από τα τραπεζικά δάνεια που ήταν συνδεδεμένα με τα ακίνητα και θα κινδύνευαν να γίνουν κόκκινα, έως την αξία των ακινήτων
και τη ζημιά που θα συνέβαινε στην αγορά με μια τέτοια βίαιη παρέμβαση. Άρα, μην ακούμε και μην παρασυρώμαστε. Τα οικονομικά μέτρα πρέπει να έχουν μια ισορροπία. Και απ' την άλλη, να στηρίξετε τους ιδιοκτήτες, διότι οι ιδιοκτήτες ταλαιπωρήθηκαν στη ζωή τους για να φτιάξουν κάτι. Πέστε μου, πρώτη κατοικία. Μέχρι τέλος Ιουλίου, σωστό. Η τρίμηνη παράταση δόθηκε για όλους. Είναι μια γενική παράταση που πήγε η 30 Απριλίου, 31 Ιουλίου. Και μετά την 31η. Στο διάστημα αυτό, ίσως και μέσα σε επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθεί η συμφωνία μας με τους θεσμούς, η οριστική συμφωνία, ενός λεπτομέρειά της, για την επιδότηση των τόκων και των δόσεων των ενήμερων αλλά και των κόκκινων στεγαστικών δανείων των πληρωμένων. Δηλαδή για την αύξηση εκείνης της περίφημης περιμέτρου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να σημειώσω ότι και τώρα όλοι μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όσο δικαιούνται. Έτσι, η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί. Ερώτημα. Και μπορεί να κάνει έτσι για το δάνειό σου. Ερώτημα. Μετά άρα, τη 20η. Μέχρι το τέλος του χρόνου, όλοι οι πληττόμενοι που έχουν στεγαστικό δάνειο, οι πληττόμενοι είναι πάρα πολλοί. Έτσι, είναι όσοι έλαβαν 800 ευρώ, ήταν οι κάτοχοι μέσα στις περιμέτρους προστασίας κλπ. Θα καλυφθούν. Αυτοί θα καλυφθούν οι δόσεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από το κράτος. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ καλή εξέλιξη σήμερα. Ένα λεπτό. Όλοι όσοι επλήγησαν, ήταν στον ΚΑΔ, ήταν πληττόμενοι, μέχρι το τέλος του χρόνου δεν θα πάει ο δικαστικός κλητήρας να του πει «Γεωργιάδη, θέλω το σπίτι σου». Σωστό, το κατάλαβα καλά. Όσον ήσαν πληττόμενοι, σας λέω, θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών εν ευθέτω χρόνο, πάντως πολύ πριν τη λήξη της προστασίας, ενώ μάλιστα η συμφωνία με τους θεσμούς, για το μηνιαίο ποσοστό της δόσης τους που θα τους καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός. Θα είναι μεγάλο ποσοστό αυτό. Έτσι ώστε να μην έχουν πρόβλημα καταβολής της μηνιαίας δόσης και άρα να μην κινδυνεύουν. Κυρία Νικολοπούλου. Θα υπάρξουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, κύριε Υπουργέ. Από τον κύριο Σταϊκούρα ακούσαμε ότι ενδεχομένως να είναι πιο ευέλικτα από το 4605 τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά. Θα υπάρξουν κριτήρια και κριτήρια αξίας του ακινήτου, αλλά θα είναι η περίμετρος πολύ πιο ευρεία από ό,τι ήταν η περίμετρος του νόμου Τσίπρα-Φλαμπουράρη. Θα είναι πιο ευέλικτο επομένως. Θα ακούω για 50% επιδότηση των τόκων. Αληθεύει? Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πω ποσοστό, διότι αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση είναι με εξελίξει με τους θεσμούς και την κάνει άλλος ο συνάδελφός μου, ο Χρήστος Σταϊκούρα, στον οποίο έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση και το έχει πάει πραγματικά υπέροχα μέχρι στιγμής. Οπότε δεν ήθελα εγώ να πω τίποτα. Θα είναι μεγάλο πάντα. Και κάτι τελευταίο που μας ρωτούν, μπορώ να υποβάλω μια τελευταία ερώτηση, γιατί μου στέλνουν ερωτήματα εδώ στο κινητό. Κύριε Υπουργέ, με ακούτε? Ναι. Μου στέλνουν μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επειδή μιλήσαμε για τον τουρισμό, συνήθως ξενοδόχοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν μια εικόνα στην τράπεζα, ναι μεν όχι κόκκινων δανειοληπτών, αλλά όχι και απολύτως ενήμερων δανειοληπτών. Έχουν δηλαδή μια δανειοδότηση η οποία τρέχει, υπάρχουν κάποια θεματάκια ως προς αυτό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι δύσκολη περίοδο. Όταν λέτε όχι κόκκινων, αλλά όχι απολύτως ενήμερων, το ζήτημα είναι έχει γίνει καταγγελία του δανείου τους? Δεν έχει γίνει καταγγελία, όχι. Παρ' όλα αυτά, που θέλω να καταλήξω. Είσαι ενήμερος. Ναι. Ναι, δεν έχει άμα γίνει δεν καταγγελία, παρ' όλα αυτά. Είσαι ενήμερος. Άμα έχει γίνει καταγγελία του δανείου, δεν είσαι ενήμερος. Σωστό, κύριε Υπουργέ. Παρ' όλα αυτά, οι τράπεζες τους δημιουργούν προσκόμματα και στην εκταμείευση και της επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά και του ΤΕΠΗΧ. Γι' αυτό σας ρωτώ. Δέχονται πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις από τις τράπεζες. Το είπα και πριν. Οι εξασφαλίσεις του ΤΕΠΗΧ προς τις εξασφαλίσεις του επομένου εργαλείου που δεν έχουν καμία σχέση ακριβώς λόγω της εγγύησης του 80%. Ο λόγος που αφήσαμε ελεύθερη τη δυνατότητα να παίρνεις και τα δύο δάνεια, θέλω να σου πω και ποιος είναι. Γιατί θα υπάρξουν ενδεχομένως επιχειρήσεις που θα έχουν μικρότερες δυνατότητες εγγύησεων. Αυτές μπορεί να πάρουν ένα μικρότερο δάνειο ΤΕΠΗΧ, μικρότερο ποσό, και το ποσό που θα πάρουν το κεφάλαιο του ΤΕΠΗΧ να είναι η εγγύησή του για το μεγάλο, το μεγάλο δάνειο. Σαφής. Και άρα κάνοντας γέφυρα το ένα δάνειο με το άλλο, να αποκτήσουν πρόσβαση στα πολύ περισσότερα χρήματα που έχουν ανάγκη. Όλα, κυρία Νικολοπούλου, τα εργαλεία που έχουμε σχεδιάσει με τον υφυπουργό μου, τον κύριο Τσακίδη και την κυρία Χατζηπέτου από την Αυξιακή Τράπεζα, έχουν μια συγκεκριμένη λογική αλυσίδα. Είναι σαν ο ένα κρίκο που διαδέχει τον άλλον ώστε να λειτουργεί το ένα εργαλείο συμπληρωματικά με το προηγούμενο και έτσι να αποκτούν πρόσβαση και λύσεις περισσότερες επιχειρήσεις. Μάνο. Αν υπάρχει κάτι που τον προβληματίζει, γιατί και ο ίδιος και το επιτελείο του είναι καθημερινά πάνω από την αγορά, αυτές τις μέρες που έχει ανοίξει ένα κομμάτι της, τον προβληματίζει, λοιπόν, τον ανησυχεί. Κοιτάξτε. Τι έπαθε το Skype του Άδωνη? Η εικόνα της αγοράς. Το Skype, γιατί χάλασε? Δύο μέρες,
Τι να σου πω για τη τεχνολογία, το σύμπαν. Έχει αλλάξει το Skype. Από τις πολλές φορές που έχει βγει είναι. Υπάρχει κανένα άλλο. Άπειρες, όχι από τις πολλές, από τις άπειρες. Αυτό. Από τις άπειρες, όχι από τις πολλές. Έτσι, απλώς. Κατάλαβα. Εντάξει, αυτές τις ημέρες και εγώ και ο κ. Παπαθανάσης, ακριβώς επειδή είχαμε και έχουμε την αρμοδιότητα όλης της εσωτερικής αγοράς, καταλαβαίνετε ότι είχαμε την ανάγκη και έπρεπε να ενημερώσουμε σωστά τους συμπολίτες μας, γιατί τα μέτρα αλλάζανε επί 24 ώρες σχεδόν βάσεως. Αυτή ήταν όλη μια πολύ δυναμική άσκηση. Και πιστεύω, κύριε Αυτιά, ότι η σωστή ενημέρωση του κόσμου για όλα αυτά τα εργαλεία που φτιάξαμε, αλλά για τις αποφάσεις που λάβαμε. Έχω να σας στείλω πολλά μέλη σήμερα. Όλο στην ηρεμία της αγοράς και να πω στον κύριο Κανίδη ότι οι δύο πρώτες εβδομάδες της αγοράς, δεν το λέω τώρα καθ' υπερβολή, ήταν και για μας μια θετική έκπληξη, ήταν εξαιρετικές. Η τζίρη, για να καταλάβετε, συνολική και την πρώτη εβδομάδα για το 30% του λιανικού εμπορίου που δούλεψε, αλλά και τη δεύτερη εβδομάδα που έφτασε περίπου το 80% του λιανικού εμπορίου να δουλεύει, η τζίρη είναι χωρίς υπερβολή πάνω από την περσινή χρονιά. Λοιπόν. Προσέξτε, δεν λέω ότι αυτό θα συνεχίσει για όλο τον χρόνο. Προφανώς είναι να κάνει και με ότι έμεινε πολύ κόσμο κλεισμένο στο ένα τελευταίο. Και χρειάζεται να σπάσει λίγο και να βγει και να κάνει βόλτα και να ψωνίζει. Αλλά πάντως η αγορά πήγε πολύ καλά. Ένα τελευταίο. Ανασχηματισμός. Αυτό το ερώτηση είναι σε μένα. Έχω μια αρμοδιότητα επί του ανασχηματισμού του όποτε και αν γίνει και όποιοι και αν γίνουν. Παίζει σήμερα σε εφημερίδες. Παίζει σήμερα σε εφημερίδες. Πάντως δεν έχεις πάρει εντολή να τα μαζέψεις από το Υπουργείο και να πας αλλού. Έχω πάρει εντολή να δουλεύω πάρα πολύ σκληρά και τώρα μόλις κλείσουμε τη σύνδεση. Πρέπει να πάω στο Υπουργείο. Έχουμε σύσκεψη 9.30 το πρωί για την εστίαση. Μπράβο. Έχουμε μετά όλη την κουβέντα για τον τουρισμό. Έχουμε μετά να πάμε να δούμε τις παραλίες πώς λειτουργούν. Είναι μια πολύ γεμάτη μέρα με πολλή δουλειά. Επιδότηση μισθών δημοσίου από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ της Ευρώπης. Το έχουν σήμερα τα νέα. Είχε αναφερθεί η καθημερινή εδώ και 2 εβδομάδες. Υπάρχει μια σκυταλοδρομία ρεπορτάζ. Θα υποφεληθείτε όλων των παροχών της Ευρώπης για εργαζομένους, για επιχειρήσεις και για ανέργους, κύριε Γεωργιάδη. Όπως ξέρετε, συμφωνήθηκε στο Eurogroup το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Ασφαλώς η Ελλάδα θα κάνει χρήση αυτού του προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ με την εγγύηση της Κομισιόν και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επιδότηση του μισθού των εργαζομένων. Και πράγματι και η Ελλάδα θα κάνει χρήση. Για ποιο λόγο? Διότι μας ενδιαφέρει σε αυτή την περίοδο που διανύουμε όχι μόνο να επιβιώσουν επιχειρήσεις, αλλά να επιβιώσουν και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να διατηρηθεί και το επίπεδο των μισθών ή δυνατών των εργαζομένων. Αυτή η ιδέα ότι δίθεν η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει οπωσδήποτε να φέρει μείωση μισθών που λέει συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο ψέμα. Δεν το πω ΣΥΡΙΖΑ, το είπε και δικό σας ευρωβουλευτής. Δεν το είπε μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα λέμε όλα, κύριε Γεωργιάδη. Δεν είπε αυτό. Τι είπε? Για να ακούσω. Εξέφρασε μια ανησυχία. Α, καλά. Ανησυχία λέγεται αυτό. Μάλιστα, καλά. Η οποία διέψευσε η κυβέρνηση. Κατάλαβα. Λοιπόν, να μην κάνουμε τη χίνα ψάρι τώρα. Δεν είναι 40. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ. Να πω κάτι και εγώ στον κύριο Γεωργιάδη πριν κλείσει. Ευχαριστώ θερμά. Ναι, κύριε Κασμερλή, ελάτε. Απλώς μια τελευταία παρατήρηση στον κύριο Γεωργιάδη. Εμείς ευχαριστούμε που προσπαθούν, ευχαριστούμε που κάνουν ό,τι μπορούν, καταλαβαίνουμε και εμείς την κατάσταση. Απλώς θέλω να τονίσω κάτι που δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο. Ελάτε. Σε περιοχές όπως η Σάμος και στα μεγαλύτερα μηνυσιά της Ελλάδας, που δουλεύουμε κυρίως με τουρισμό τσάρτερ, εξωτερικό τουρισμό, υπάρχουν κάποιες προθεσμίες. Αν αποφασίσουμε αύριο το πρωί ότι ανοίγουμε, δεν σημαίνει ότι μεθαύριο θα έχουμε τουρίστες. Θέλουμε ένα μήνα με 45 μέρες για να ξεκινήσουμε. Άρα, αν ο κ. Γεωργιάδης μας έλεγε αύριο ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα και τι θα γίνει, αυτό σημαίνει ότι εμείς θα φέρουμε τουρίστες 1η Ιουλίου. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Οι προθεσμίες τρέχουν και αργούμε. Έχουμε πει δημοσίως πάρα πολλές φορές. Το έχει πει ο κ. Πρωθυπουργός και όλοι οι υπουργοί. Στόχος μας είναι την 1η Ιουλίου ο ελληνικός τουρισμός να λειτουργεί. 1η Ιουλίου. Μάλιστα. Άρα είμαστε ακριβώς εκεί που είπατε. Δεν έχουμε πει νωρίτερα. Μακάρι. Διότι από την ώρα που θα πούμε ξεκινάμε, προφανώς όλα τα καταλήμματα, τα ξενοδοχεία, οι τουριστικοί πράκτορες, τα τσάρτερ, όλα έχουν κάποιο χρόνο να λειτουργήσουμε. Μανώ, έχεις μια ερώτηση για τον Υπουργό, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ο Στρατουλάκος θα βγει μετά το διάλειμμα, τον ευγάλατε τον άνθρωπο μέσα στον ήλιο τώρα. Πάμε, έλα, επειδή Μανώ. Είναι και γνωστός φιλοευρωπαϊστής και έχει δώσει και τους αγώνες του, κατά πόσο βλέπει ότι η Ευρώπη σε αυτή τη δεδομένη συγκυρία στέκεται στο πλευρό χρόνο σαν εμάς. Ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει τον αγώνα του και οι ίδιοι υπουργοί. Απλά αν και ο ίδιος είναι ικανοποιημένος ή βλέπει ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση.
Χθες συμμετείχα στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική αγορά και τη βιομηχανία. Είχαμε μια πολύ ωραία συνεδρίαση υπουργοί μεταξύ μας και κάναμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εκεί η δική μου θέση ως εκπροσώπου της Ελλάδας ήταν ότι θέλουμε η Ευρώπη να πάει γρηγορότερα, τα χρήματα να δοθούν γρηγορότερα και οι παρεμβάσεις να είναι γενναιότερες. Άρα η θέση δική μας είναι ότι θέλουμε περισσότερα από την Ευρώπη σε αυτή τη φάση. Όμως και την οικονομική δικαιολογία προλάβω και την άλλη πλευρά των ανθρώπων. Ωραία, η Ευρώπη πάει όχι όσο γρήγορα θα θέλαμε. Έχουμε όμως και κάτι καλύτερο να προβλέπουμε. Δηλαδή, φαντάζεσαι να μην ήμασταν τώρα στην Ευρώπη, που θα ήταν η Ελλάδα. Ωραία, πιέζει. Με συγχωρείς, πιέζει. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Πιέζει ο Μητσοτάκης, πιέζει ο Άδωνης, πιέζει ο Σταϊκούρας. Οι υπόλοιποι τι κάνουν? Μπορεί να καταλαβαίνουν ότι δεν χορεύανε το χορό του δημοψηφίσματος, αλλά χορεύανε το χορό του Ζαλόγκου. Να πω κάτι. Όχι, δεν θα πεις κάτι. Θα περιμένεις τη σειρά σου για να πάμε και με τους υπόλοιπους. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ που να πάω σε διάλειμμα. Δεν ατελείωτος ο χρόνος ο τηλεοπτικός. Ευχαριστώ θερμά. Και να τους πείτε να βάζουν και φωνή στην Ευρώπη. Μην κάθονται λαμπάδες. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε σε διάλειμμα.